Ακόμα καλύτερα. Δεν έχει τίποτα. Πού να πάει αυτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, παίρνω καλύτερα. Άλλη αδελφή, για ακόμα μια φορά στην κουζίνα της μαμάς Δέσποινας, για πρώτη φορά στο Digital Scalery, έχουμε άντρα! Από εδώ, Δημήτρης. Γεια, Δημήτρη. Γεια, Σοφία. Σήμερα, Δημήτρης, θα κάνεις στέγη. Τι στέγη θα κάνεις? Θα φτιάξουμε κρεμμύδια γεμιστά με τυρί. Κρεμμύδια γεμιστά με τυρί. Όταν μου το πρότεινε, είπα οπωσδήποτε πρέπει να γίνει στο Digital Scalery αυτή η συνταγή, γιατί θα αρέσει και του προφήτη μας. Πώς το φτιάχνει? Βασικά είναι εύκολη συνταγή. Βράζουμε ελαφρά τα κρεμμύδια. Τα αδειάζουμε στη μέση και τα γεμίζουμε με τυριά. Τι τυριά, ό,τι τυριά να είναι? Ναι, τυριά της αρεσκίας μας. Και που μελιώνουμε και λίγο. Ναι, κίτρινα τυριά που λιώνουν, ας πούμε κάποια τυρί τύπου ροκφόρ ή τυρί για ψητό. Excellent, Δημήτρη. Πάμε να δούμε τι το κάνουμε. Για πες ρε, Δημήτρη, τι κάνεις? Κόβουμε τα τυριά σε μικρά κομματάκια, πως μας βολεύει βασικά. Δεν υπάρχει... Και εδώ βλέπω έχεις καθαρίσει και κρώμια. Ναι, τα κρεμμύδια μας είναι καθαρισμένα. Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι μεσαίο μέγεθος. Ναι, μεσαίο προς μεγάλα, για να μπορούμε να τα γεμίσουμε. Και όταν τα βάζεις μέσα στο ζεστό νερό, είναι για πολλή ώρα? Τα αφήνουμε για πολύ λίγο, ίσα-ίσα να μαλακώσουν ελαφρά, για να μπορούμε να τα αδειάσουμε και να τα γεμίσουμε με το τυρί. Για πες, Δημήτρη. Τώρα θα βάλουμε τα κρεμμύδια μας σε νερό που ήδη βράζει. Ναι. Καλή θα καεί, καλέ αυτό το παιδί. Ναι. Και βάζεις και τι μέσα? Προσθέτουμε λίγο αλάτι. Και λίγο πιπέρι. Αλλά λίγο θα ξαναβάλουμε και μετά. Uh-huh. Όταν θα είναι έτοιμο για το φούρνο. Και μετράς, ας πούμε, ένα-δύο λεπτά βράσιμο. Δύο λεπτά περίπου και τα βγάζουμε. Ωραία. Τα ίδια μας είναι έτοιμα για να βγουν. Δύο λεπτάκια μόνο, ε. Ναι, 2 με 3 λεπτά. Και βασικά είναι και ανάλογα το μέγεθος των κρεμμυδιών, πόση ώρα θέλουν για να γίνουν, να μαλακώσουν λίγο. Θα αδειάσουμε τα κρεμμύδια. Mm-hmm. Για δείξε τεχνική. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα γεμίσουμε. Πας λίγο μέσα και πλάι κάπως. Ναι, μπορείς να το κόψεις κάπως στρόγγυλο. Το θέμα είναι να μην αδειάσεις τελείως, δηλαδή αφήνεις αρκετό κρεμμύδι. Όχι πάρα πολύ. Mm. Και άλλο πρέπει να αδειάσουμε. Και συνεχίζεις. Ναι. Προσεκτικά να μην κοπούνε τα τέκνα του Digital Scalery. Και επίσης να μην κοπείς και εσύ, δεν θέλουμε splatter. Πω πω, κοίτα τέχνη. Α, και έβγαλες όλη την καρδιά, ε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, για να δω. Έχεις αφήσει αρκετούτσικο. Απλά έχεις βγάλει την καρδιά. Ωραία. Ωραίος. Ένα κουτάλι. Τι κουτάλι? Για να βάλουμε το τυρί μας στα κρεμμύδια. Ένα μαγικό χέρι βγαίνει από πουθενά και ανοίγει τα σιρτάρια. Έχουμε ανακατέψει όσα τυράκια κόψαμε. Και τώρα. Απλά γεμίζουμε αυτό, τίποτα άλλο. Γεμίζουμε το κρεμμύδι μας. Αυτό γεμίσουμε.
Τρίβουμε λίγο τυρί που λιώνει από πάνω και τα βάζουμε στο φούρνο, σε προδερμασμένο φούρνο. Αλάτι, πιπέρι και τέτοια βάζεις από πάνω. Ναι. Αλάτι όχι πολύ γιατί έχουμε και τα τυριά. Αλλά πιπέρι θέλει και λίγο λάδι. Και αρκετό πιπεράκι αν μας αρέσει, ταιριάζει πάρα πολύ. Και λίγο στο ταψάκι. Πόση ώρα, Δημητρά? Τα αφήνουμε για περίπου 20 λεπτά. Πρέπει να πάρουν χρώμα από πάνω. Ναι, μέχρι να λιώσει το τυρί, να καραμελώσουν και τα κρεμμύδια. Παίρνουμε το χρώμα. Και τα βγάζουμε. Είμαστε έτοιμοι. Και τα τρώμε. Και τα τρώμε. Έχει έρθει η στιγμή να τα βγάλουμε. Για να σε δω που το φορείς το γάντι. Θεός! Γεια. Θα πεθάνουμε. Α, θες κουτάλι κάτι να τα βγάλουμε τώρα, ε. Το μαγικό το χέρι πάλι. Πω, πω. Είμαστε έτοιμοι. Και τρώμε. Και τρώμε. Κάτσε να πω και εγώ, Δημήτρουλα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης και αυτά ήταν τα γεμιστά κρεμμύδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρεστε στον κόσμο της Digital Gallery.